Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε πει, εκτός από τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει και το ελληνικό τραγούδι. Εκτός από τις Μπελαρά Ταραφάλ, υπάρχει και το διαρκές, το αιώνιο υπερόπλο του ελληνικού τραγουδιού, που ακούει στο όνομα Γιώργος Ζαμπέτας. Και σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να είναι κοντά μας η κόρη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και διασκεδαστή, του μεγάλου showman. Κυρία Κατερίνα Ζαμπέτα, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας και θα μιλήσουμε για τον πατέρα μου, αυτό το μεγάλο δημιουργό. Λοιπόν, εγώ έκανα το μάθημά μου και μελέτησα, εντρίφησα και θα σχολιάσουμε τώρα και θα αναδείξουμε πτυχές από τη δράση του πατέρα, με αφορμή βέβαια την ημέρα γέννησης που είναι 25 Ιανουαρίου του 1925, έτσι. Ναι. Μελέτησα λοιπόν το βιβλίο «Γιώργος Ζαμπέτας, βαθιά στη θάλασσα θα πέσω», της Κατερίνας Ζαμπέτα. Είναι εκδόσεις Άγκυρα και η οργάνωση του υλικού είναι του Γιώργου Τσάμπρα. Πριν πάμε στις χαρακτηριστικές, ας πούμε, φάσεις της πορείας του πατέρα, θέλω να μου πείτε για την προσωπικότητά του μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έχετε περάσει μαζί του, αλλά και τα χρόνια που σας λείπει και μας λείπει, αλλά και παράλληλα είναι παρόν με τα τραγούδια του. Με ποιες λέξεις θα σκιαγραφούσατε την προσωπικότητά του? Ο πατέρας μου, η προσωπικότητά του ήταν πολυδιάστατη. Ήταν ένας άνθρωπος ευρηματικός, ένας φιλότιμος, εργασιομανής, τελειομανής θα έλεγα, με μεγάλη τρυφερότητα και πολύ συνέστημα. Αγαπούσε εμάς πάρα πολύ και αγαπούσε και τον κόσμο. Και αγαπούσε και τη δουλειά του, αυτό που έκανε. Το μπουζούκι του και τη δουλειά του. Η μητέρα ήταν λίγο πιο σκληρή, πιο δυναμική. Όχι, θα έλεγα ότι και οι δύο προσωπικότητες ήταν εκρηκτικές. Α, έτσι. Και οι δύο προσωπικότητες. Ήταν και η μητέρα μου έντονη προσωπικότητά της, αλλά και του πατέρα μου. Εγώ είμαι παιδί αυτών των δύο εκρηκτικών προσωπικότητων. Εσείς είστε εκρηκτικοί εξίσου, δηλαδή? Είμαι εκρηκτική. Μάλιστα. Πείτε μου, το πρώτο παιδί, έτσι, είναι η Μαρίκα? Η Μαρίκα γεννήθηκε το 52. Το δεύτερο παιδί κατά σειρά είμαι εγώ. Και το τρίτο παιδί ο αδερφός μου ο Μιχάλης. Το 1956. 54 εγώ, 56 ο Μιχάλης. Πείτε μου για το σπίτι σας. Γεννήθηκα εγώ στο πατρικό του πατέρα μου, Ιερά Οδός 309 και Σαλαμίνος 1. Ήταν σε ένα δωματιάκι που είχε παραχωρήσει η γιαγιά μου, η Μαρίκα Ζαμπέτα, στον πατέρα μου για να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το καμαράκι ακόμα και σήμερα το νοσταλγώ. Νοσταλγώ τη γιαγιά μου, τον πατέρα μου και όλους αυτούς τους οποίους με αγάπησαν και τους αγάπησα. Παρόλη τη φτώχεια, είμαστε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, η γιαγιά μου δηλαδή, νιώθω ότι η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ πλούσια σε συναισθήματα και σε αγάπη. Λάψες, βεδουίνες, ξενογιάστρες, τσαχνίνες. Χορεύουνε τα βράδια τους χορούς της αγάπης, ενώ το ταμ-ταμ το χτυπάει ο αράπης, ο μαύρος, ο σκύλος, ο μπλακ. Ταμ-ταμ-ταμ, ταμ-ταμ-ταμ, ταμ-ταμ-ταμ. Άλλα.
Ο πατέρας σας... Μας αγαπούσε πάρα πολύ. Εννοείται. Εγώ όταν γεννήθηκα, η μητέρα μου ήθελε να το δεύτερο παιδί να είναι αγόρι, γιατί το πρώτο ήταν κορίτσι. Και όταν πήγε ο πατέρας μου στο σπίτι, έμαθε ότι η γέννηση μητέρα μου δούλευε στο Πάλκο τότε. Δούλευε στα μπουζούκια. Της τότε εποχής σε ένα κουτούκι. Και όταν του είπανε ότι γέννησε η γυναίκα σου κορίτσι, πήρε λουλούδια, πήρε ό,τι υπήρχε τότε, την τότε εποχή, και πήγε στο σπίτι φορτωμένος. Και η μάνα μου του λέει, κορίτσι γέννησα. Δεν χαίρεσε, της λέει, ρε Ρούλε. Μα εγώ λέει, περίμενα το γιο. Και με άρπαξε ο πατέρας μου στην αγκαλιά του και ειλικρινά, όταν ξάπλωνε αυτές τις λίγες ώρες που κοιμότανε, με χουχούλιαζε εδώ, το θυμάμαι. Με έπαιρνε και με χουχούλιαζε και ένιωθα την αγάπη του, τη θαλπορή του και την τρυφερότητά του. Αυτές τις στιγμές έτσι τις νοσταλγώ με πολύ μεγάλη αγάπη, αυτή την τρυφερότητα. Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο κι ο δάσκαλος που με βάζε στο πρώτο το κρανίο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Κι αν στη ζωή πυραμίδεν τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Ο πατέρας δούλευε στον μπαρμπέρικο του πατέρα του, έτσι. Δεν δούλευε. Ο παππούς μου ήταν μπαρμπέρης και ο πατέρας μου εκεί ξεσκόνιζε τους ανθρώπους που πήγαιναν να κουρευτούν. Τους ξεσκόνιζε, τους έβαζε την πετσέτα και εκεί του δίνανε κάποια φιλοδορήματα. Όμως ο παππούς μου, τον μπαρμπέρικο της τότε εποχής, ήταν και κέντρο, ας το πούμε, που έμπαινε πολλοί κόσμος. Μαθαίναν όλα τα νέα, παίζανε μουσική, παίζανε μπουζούκι και πήγαιναν οι τότε μπουζουξίδες της τότε εποχής και παίζανε μπουζούκι. Κάνανε ορχήστρα δική τους. Και ο πατέρας μου εκεί έμαθε το μπουζούκι. Από πολύ μικρό παιδί, 3-4 χρονών. Το πιάνε από μικρό στα χέρια του. Το κρέμαγε ο παππούς μου στον τοίχο επάνω, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, ένα μπαγλαμά και ένα μαντολίνο είχε. Και ανέβαινε, ήταν μικρός, δεν το φτάνε. Έβαζε ένα σκαμπό και ανέβαινε και έπαιζε. Ο παππούς μου δεν ήθελε να παίζει και μια μέρα τον τζάκωσε και του έδωσε κανένα δυο. Του λέει, δεν θέλω να το πιάσεις αυτό στα χέρια σου, διότι τότε, την τότε εποχή, τα μπουζούκια ήταν απαγορευμένα. Ήταν συνυφασμένα με τη φυλακή. Ήταν τραγούδια του χαμετυπίου, θα το πω. Του περιθωρίου, καταγόγια, με χασίσια και όλα αυτά. Και ο παππούς μου δεν ήθελε ο γιος του να γίνει άνθρωπος, να γίνει σωστός στην κοινωνία, να μάθεις γράμματα και να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Αυτό, να μην το πιάσει στα χέρια σου, αλλά όσο του έλεγε να μην το πιάσει, τόσο, ναι. Η γιαγιά μου, η Μαρίκα, τον παρότρινε. Μαρίκα, ναι. Ο πατέρας του δεν το ήθελε. Όταν όμως αργότερα είδε ότι ο πατέρας μου έχει ακολουθήσει αυτό το δρόμο και πόσο ωραία παίζει και πόσο θέλει να γίνει
καλός και να ασχοληθεί με αυτό, τότε κατάλαβε ότι είχε, ότι είχε άδικο. Στα σου δυο κουβέντες να σου πω. Κύρα λέγω, μυστέρα λέγω, με το πράσινο γελέγω. Κύρα λέγω, κύρα λέγω, με το πράσινο γελέγω. Σα καργά από το βοτανικό και κάθεται στο μαχαλά σου πέντε πόλπα δεξιά σου. Κύρα λέγω, κύρα λέγω, με το βραζικό γελέγω. Δούλεψε ένα διάστημα σε κάποια εργοστάσια. Δούλεψε στου Πουλόπουλου τότε και στου Ρεμπουτσάκου. Τι δουλειές, απλά, τι δουλειές απλά, ήταν αυτές? Απλά τίποτα δεν έκανε εκεί. Σούρτα φέρτα, μόνο μουσική έπαιζε. Μπουζούκι έπαιζε και τους διασκέδαζε όλους. Θυμάμαι ο Πουλόπουλος που ερχόταν στο σπίτι μας, είχε μεγάλη φιλία με τον πατέρα μου και λέγανε πολλές φορές τις αναμνήσεις τους. Του άρεσε του πατέρα μου. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Καλώδια έφτιαχνε εκείνο το εργοστάσιο τότε, καλώδια. Και το διπλανό εργοστάσιο που δούλευε η μητέρα μου, κρέμες το καλόν, τέτοιες κρέμες. Μετά πήγε στην αεροπορία, έτσι, υπηρέτησε τη θητεία του στην αεροπορία. Το 45, 46, 47, 48, 49 και 50, την άνοιξη του 50. Απολύθηκε από την αεροπορία, 5 χρόνια. Εκεί... Λόγω του εμφυλίου, έτσι, γι' αυτό είχε παραταθεί, υποθέτω, η θητεία. Δεν ξέρω τότε πώς... Είχε κάποιες φυλακές, κάποιες. Δεν ξέρω, μόνο φυλακές δεν έκανε, γιατί τόσο πολύ που τον αγαπούσε ο πτέραρχος, ο μεγάλος της, ο Τάσος ο Βλαντούσης, πάρα πολύ, που μόνο φυλακή δεν έκανε και όλη την ώρα γιορτές και πανηγύρια. Πήγαινε και ξεσήκωνε όλη την αεροπορία. Όπου ήταν μουσική, ήταν ο πατέρας μου πρώτος και είχε κάνει και ομάδα μέσα στην αεροπορία και παίζουν συνέχεια τραγούδια. Με τη τον μητέρα... Τον είχε μέσα στο γραφείο του, τίποτα, εκεί να, κάτι να συμπληρώνει, ξέρω εγώ, αιτήσεις, τίποτα άλλο. Με τη μητέρα μου... Πότε παντρευτήκανε? Τη μητέρα μου τη γνώρισε 16 χρονών, όταν ήταν 16 χρονών και η μητέρα μου ήταν το 30, γεννημένη και παντρευτήκανε το 52. Ναι, ήταν και πολύ όμορφη γυναίκα. Την ερωτεύτηκε και έτσι... Είχε κάποια πειθαρχική, ας πούμε, ναι, αυτή στην αεροπορία. Ναι. Και την αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα μου. Θα έλεγα ότι δεν ήταν απλά αγάπη, ήταν το κάτι άλλο. Προσήλωση. Εξάρτηση. Πολύ μεγάλη αγάπη και πολλά τραγούδια δικά του είναι δημιούργημα για τη μητέρα μου. Πως τα Δειλινά, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήρθα και απόψε στα Σκαλοπάτια σου. Πολλά τραγούδια τα είχε δημιουργήσει για τη μητέρα μου. Πατέρα, κάτσε πρόνημα. Πατέρα, κάτσε πρόνημα. Πατέρα, κάτσε πρόνημα. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Τα νιώτα θέλουν έρωτα κι γέρι.
κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άφουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται ο αλλιώς. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άφουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Κάτσε φρόνημα, μπαμπά μου κάτσε φρόνημα, μπαμπά μου κάτσε φρόνημα. Στο λέω μια και δύο, στο λέω μια και δύο, στο λέω μια και δύο. Δεν είσαι πια για τσαχπίνιες, αλλά γιώσει νεργείο. Οι γραμματικές του γνώσεις ήταν... Οι γραμματικές του γνώσεις, είχε τελειώσει το σχολαρχείο, είχε τελειώσει το γυμνάσιο, αλλά ήξερε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα. Διάβαζε όλους τους αρχαίους. Ήξερε πάρα πολύ ορθογραφία. Ήξερε πολύ καλά γεωγραφία. Το τι παράγει κάθε τόπος, τι βγάζει, πού να πας στο ένα μέρος, δηλαδή ένα GPS. Διάβαζε και πολλά βιβλία από εμάς που πηγαίναμε σχολείο, τα έπαιρνε και τα διάβαζε, τα ρουφούσε. Είχε αρκετές γνώσεις. Πανεπιστήμιο δεν πήγε, έκανε το Πανεπιστήμιο της ζωής. Εκεί ήταν πιο βαρύ, θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, ήταν και στο ιστορικό συλλαλητήριο που ξεκίνησε ο εμφύλιος της 3ης Δεκεμβρίου του 1944, έτσι. Και μετά νιώσε που πήγε, γιατί δεν πήγε από μόνος του. Ο ίδιος έλεγε ότι κάποια γκομενίτσα που είχε τότε, του λέει πάμε, γιατί να πάμε, όχι πάμε. Παρασυρώταν εύκολα μεταξύ μας. Ναι, τον παρέσυρε η γκομενίτσα. Και πήγε, αλλά μετά το μετάνιωσε. Αιωνία της η μνήμη. Ναι. Μάλιστα. Ιδεολογικά είχε ενταχθεί κάπου σε όχι, κάποια... Όχι. Το κράταγε για τον εαυτό του. Κάποια σφυροδρέπανα που σημάτιζε στους τοίχους, τι ήταν. Χωρίς να ξέρει τι είναι. Θα σας πω. Κάπου είχε πάει και είδε το σφυροδρέπανο. Όμως ήταν μικρό παιδάκι και του άρεσε που το είδε το σφυροδρέπανο. Του έμεινε σαν στο σχήμα, μυαλό. Σαν σχήμα, ναι. Ναι, σαν σχήμα. Δεν το είχε ξαναδεί. Οπότε λοιπόν, ο θείος μου ήταν μπογιατζής, πήρε κάτι πινέλα του θείου μου που έβαφε σπίτια τότε, κάτι χαμόσπιτα, πήρε κάτι πινέλα και πήγε με χαρά και άρχισε να μπογιατζίζει στους τοίχους της τότε εποχής, τα σφυροδρέπανα από εδώ, σφυροδρέπανα από εκεί, τη νύχτα. Το πρωί, όπου ήρθε το ξημέρωμα, λένε όλοι, ρε παιδί μου, ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Ποιος είναι? Και άρχισα να ρωτάει και ο παππούς μου και ο θείος μου, ο οποίος ήταν του Υπουργείου. Όλοι μου οι θείοι ρωτάγανε ποιος τα έκανε αυτά. Ο πατέρας μου περιχαρεί, σου λέει, άρα αυτό που έκανα ήταν πολύ ωραίο. Λέει, ποιος να τα έκανε αυτά? Και πετιέται, εγώ τα έκανα, λέει. Και τον πλακώσανε, του δώσανε μερικές έτσι σφαλιάρες, μερικά χαστούκια και συνήρθε. Δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Αυτό του στήχησε ένα φακέλωμα, υποθετώ. Ναι, μα έτσι. Δεν ήξερε σαν παιδάκι πόσο ήταν, 5-6, τι ήταν αυτό. Και στην αεροπορία... Αλλά του άρεσε όμως. Στην αεροπορία τον σταμπάρανε, βέβαια, ναι, έδωσε εξηγήσεις, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν ήταν, ειδικά το έλεγε και σε όλους, ότι δεν πρέπει, κάνεις δουλειά, επάγγελμα. Δεν μπορείς αυτό το επάγγελμα να λες που είσαι πολιτικά τοποθετημένος. Αυτό το κρατάς για τον εαυτό σου και τελειώνει μέχρι εδώ η ιστορία. Μάλιστα, λέει, φέρτε μου να υπογράψω, όχι μία, δύο, δέκα, χίλιες δηλώσεις να τελειώνουμε, έτσι. Ναι, δεν ήτανε πουθενά. Ότι θυμάμαι εγώ σαν παιδάκι που πηγαίνανε με τη μητέρα μου σε μια τρίφυλλη ντουλάπα και παίρνανε τα ψηφοδέλτια και τα κουβεντιάζανε εκεί πέρα και πηγαίνανε και ψηφίζανε χωρίς να ξέρουμε κι εμείς τίποτα. Μεγαλώνοντας όμως,
κατάλαβα τι γίνεται και πού πάνε, ας πούμε. Μάλιστα. Κατά πού πάνε. Δύο διαφορετικές αντιλήψεις ημάνων με τον πατέρα μου. Δεν ήταν λοιπόν πουθενά, ήταν όμως στη θρησκεία, ήταν πολύ θρήσκος. Ναι, ήταν πάρα πολύ θρήσκος. Είχαμε μια εικόνα τον προπάπου μου και πήγαινε συνέχεια σε αυτή την εικόνα και μια εικόνα της Παναγίας. Εκεί έκανε τους σταυρούς του, καθώς επίσης ερχόταν ένας παπάς στο σπίτι μας και έκανε αγιασμό κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα, πρώτη του μηνός, δεν γινόταν αν δεν έρθει ο παπάς στο σπίτι να σηκώσει δύναμη στο σπίτι. Ήταν και προληπτικός, δηλαδή ποιος θα μπει στο σπίτι να μου κάνει ποδαρικό, αν είναι Δευτέρα, αν είναι Τρίτη, αν θα έχουμε κόσμο στο μαγαζί, έφταιγε η μαύρη γάτα, η άσπρη γάτα. Ήταν πολύ προληπτικό. Ναι, ναι, τα παρατηρούσε όλα. Ήταν προληπτικός. Τότε ήταν και σχεδόν όλοι. Πάντως, του ξέφευγαν λόγια έτσι λίγο. Ναι. Ήτανε βλάστημος. Καμιά φορά λέω τώρα. Εκεί που έπρεπε ήταν. Εκεί που έπρεπε. Εκεί που έπρεπε. Μ' αρέσει αυτό. Ναι, εκεί που έπρεπε, εντάξει. Και καλά έκανε. Αλλά όταν είχε κάποιον, είχε μια κουβέντα και κάποιο συνεργάτη του, ποτέ δεν ήταν αθυρόστομος. Ήταν τόσο όσο. Αλλά ήξερε ποιον έχει απέναντί του. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πηγρούσους για να σπάσει. Μ' αρέσει γιατί λέτε στο βιβλίο σας ότι ενώ στο σπίτι, στην οικογένεια, στην αυλή, στην παρέα, στη γειτονιά ήταν έξω καρδιά, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω προς όλους. Ναι, στο σπίτι ήταν διαφορετικός. Ναι, έξω ήταν σοβαρός, αξιόπιστος, πάντα μπεσαλής, χωρίς πολλές κουβέντες. Εγώ έλεγε, δεν υπογράφω συμβόλαια, ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Και γι' αυτό το λόγο που τον κρατούσε, δεν είχε κάνει και με καμία δισκογραφική εταιρεία κανένα συμβόλαιο. Εγώ λέει θέλω να δουλεύω ελεύθερα. Δεν μπορώ να έχω συμβόλαια να με πνίγουνε. Εγώ δουλεύω ελεύθερα, για μένα ναι. Κάνω τη δουλειά μου. Θέλω να δημιουργήσω ένα τραγούδι από τη Μήνος, από την Πόλιγκραμ, από τη Λύρα. Και γι' αυτό δεν είχε με καμία εταιρεία κανένα συμβόλαιο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν και ο λόγος που τότε δεν πήρε ένα χρυσό δίσκο. Και το έλεγε και ο ίδιος. Ένα χρυσό δίσκο δεν μου έδωσαν εμένα ποτέ. Που έχω τόσους χιλιάδες δίσκους στο ενεργητικό μου. Και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω γι' αυτό το λόγο. Έλεγε το παράπονό του. Συμβόλαιο ήταν ο λόγος του. Ναι. Έτσι. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο και δεν τον αθετώ. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με περισσότερο Ζαμπέτα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τη συζήτησή μας με την κυρία Κατερίνα Ζαμπέτα, την κόρη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και σόουμαν,
Κυρία Ζαμπέτα, μετά το 60 πια γίνεται γνωστός ο πατέρας, φήμη, φίρμα, επιτυχίες, και είχατε μια πρόσκληση από τον αυλάρχη του βασιλιά Κωνσταντίνου, το Γερουλάνο. Βεβαίως. Φύγατε από το Αιγάλιο και πήγατε. Εγώ σε άλλο σπίτι δεν είχα μπει. Και ξαφνικά φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι τότε του αυλάρχη του βασιλιά του Γερουλάνου για να παίξει ο πατέρας μου. Τότε ήταν η βασίλισσα η Φρυδερίκη, ο Κωνσταντίνος, η Άννα Μαρία και ήταν και όλες οι κυρίες της αυλής. Με πολύ μεγάλη χαρά ο πατέρας μου μας έπαιρνε και ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Πήγαμε, μας ξεναγήσανε από εδώ, από εκεί. Εμένα τα ματάκια μου θαμπόσανε μπαίνοντας σε ένα σπίτι διαφορετικό από το δικό μας. Τα χαλιά, οι πίνακες, μέσα τα πολύτιμα αντικείμενα. Και όταν φύγαμε, ο πατέρας μου έκανε τη δουλειά του και μου είπε, γιατί πάμε, λέει, για δουλειά πάμε. Αυτό που κάνουμε είναι δουλειά. Και πάμε για τη δουλειά μας. Πήγαμε, μου είχε δώσει και κάποια δισκάκια και τα έδωσα εγώ στην Άννα Μαρία και στον Κωνσταντίνο. Φεύγοντας λοιπόν, ο πατέρας μου, πολύ ευχαριστημένος, τους διασκέδασε όλους, γλεντήσανε, χορέψανε. Όμως εγώ είχα μια θλίψη στην ψυχή μου. Και λέω, βρε μπαμπά, του λέω. Μέσα στο αυτοκίνητο που μπήκαμε μέσα, «Α, γυναίκα μου», της λέει, «είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η μέρα μας σήμερα. Πολύ ωραία, ήταν όλοι ευχαριστημένοι». Του λέω και εγώ, βρε μπαμπά, εγώ είμαι όμως πολύ στεναχωρημένη. «Γιατί, παιδάκι μου», μου λέει, «να είσαι στεναχωρημένη». Γιατί, του λέω, «εμείς, μπαμπά, δεν είμαστε πλούσιοι, είμαστε πάρα πολύ φτωχοί». Και ένιωσα, του λέω, άσχημα. Τίποτα από ό,τι έχουμε εμείς στο σπίτι μας δεν υπήρχε εκεί μέσα. Και μου λέει, παιδάκι μου, εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Γιατί έχουμε πρώτον την αγάπη του κόσμου. Έχουμε μπέσα, έχουμε αρχοντιά. Και άρχισε να μου λέει πολύ ωραία κοσμητικά επίθετα. Μετά μου λέει, εμείς κυκλοφορούμε στον δρόμο και είμαστε ελεύθεροι. Αυτοί δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους χωρίς να έχουν συνοδεία και αστυνομία. Και έχουμε την αγάπη του κόσμου. Έτσι λίγο καταλάγιασε η ψυχή μου ότι εμείς έχοντας την αγάπη του κόσμου, την μέσα, αυτά που ο πατέρας μου πρέσβευε, η ψυχή μου πήγε στη θέση της. Και ένιωσα πολύ πλούσια, έτσι, ναι, πλούσια κι εγώ. Όμως όταν του ανακοινώσατε, μπαμπά, εγώ έχω αποφασίσει να γίνω τραγουδίστρια. Τι είπε? Όχι, μου είπε, παιδί μου, να μάθεις γράμματα, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία και να κάνεις οικογένεια. Ήταν ο πατέρας μου άνθρωπος της νύχτας, δούλευε τη νύχτα και ήξερε πάρα πολύ καλά αυτά που έλεγε. Και δεν το μετάνιωσα μέχρι και σήμερα ποτέ. Η νύχτα θέλει θυσίες. Και όταν κάνεις οικογένεια πρέπει να είσαι στην οικογένεια, γιατί και εγώ έκανα οικογένεια, παιδιά και 5 γόνια. Εσείς κάνατε το μεγαλύτερο λειτουργήμα, το μεγαλύτερο επάγγελμα, η μεγαλύτερη επενδυτική ενασχόληση που είναι τα παιδιά, η οικογένεια, ο σύζυγος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και πάντα δίπλα στον πατέρα, σχεδόν ανεπίσημη μάνατζερ, ας πούμε. Να σας πω, και βοηθούσα και τον πατέρα μου, και μετά το θάνατό του στα 30 χρόνια παλεύω για το έργο του πατέρα μου. Με μεγάλη αγάπη και μεγάλη παλεύω για την ιστεροφημία του και για το έργο του. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μες στο χρόνο να περάσω κι αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο.
μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μα τις νυχτιές σαν συλλογέμαι, τα μάτια της τα μενεξιά. Φοβάμαι και αναρωτιέμαι, πως θα σαντε, πως θα σαντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Είπατε για τη νύχτα, για τα συμβαίνοντα στη νύχτα, που είναι βέβαια γοητευτικά, αλλά είναι και επικίνδυνα. Ποιος τον συμβούλεψε να σταματήσει το ποτό και στις παρέες που διασκέδαζε? Ο Μητσάκης. Ο Μητσάκης. Του είπε, τι του είπε? Ο Μητσάκης έβλεπε τον πατέρα μου ότι είχε το κάτι της. Και μια μέρα συναντηθήκανε στο Κολωνάκι και του είπε, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Μην με παρεξηγήσεις με αυτά που θα σου πω. Βλέπω ότι εσύ κάνεις και δικά σου τραγουδάκια. Σε αγαπάει η πίστα. Σε αγαπάει και το κοινό. Όμως, σταμάτα να κατεβαίνεις κάτω στους θαμώνες και να χαργεντίζεσαι με τους θαμώνες. Αυτό είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις. Γιατί μεθαύριο να μου το θυμάσαι, του λέει. Αυτούς που εσύ κάθεσαι και κουβεντιάζεις και μεθαύριο θα ανέβουν στην πίστα και θα το μετανιώσεις. Πίνοντας αυτή τα ουίσκι τους θα το μετανιώσεις. Και τα βάλε πολύ καλά στο μυαλό του. Και αυτό το θυμάμαι που το έλεγε στον κάθε τραγουδιστή που ερχόταν να γίνει τραγουδιστή στο σπίτι. Ότι αυτή τη στιγμή είναι η δουλειά σου, είναι το επάγγελμά σου. Δεν μπορείς, είναι λειτουργήμα αυτό που κάνεις. Και πρέπει να το σέβεσαι. Και να μην κατεβαίνουν κάτω με τον ένα. Να μην υπάρχει εξομοίωση, να μην γίνεται λιώμα. Ναι, γιατί με αυτούς που ήταν λιώμα. Με αυτούς που είναι λιώμα, γιατί μεθαύριο θα έρθουν και θα σε βρίσουν. Και θα γίνεις ένα με αυτούς. Εσύ κάνεις αυτό που πρέπει. Επάνω στην ώρα της δουλειάς θα κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί του λέει, δεν θα μπορέσεις να πας μπροστά έτσι. Ο πατέρας μου τα έβαλε στο μυαλό του, τα αφομοίωσε και έκτοτε ούτε ποτά, ούτε δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Δηλαδή μέχρι αυτό το ήταν. Τέλος της ζωής του δεν έπινε. Τίποτα. Τίποτα. Το κράτησε, Τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα. Εγώ γεννήθηκα το 54 και δεν θυμάμαι τον. Αυτό που σας λέω ήταν το 52. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τον πατέρα μου, εκτός από νερό και καμιά κοκακόλα εκεί, τίποτα άλλο. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα δείτε με. Τώρα, πείτε μας για το ταξίδι στην Αμερική. Έφευγαν τότε οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι συνθέτες έτσι και πήγαιναν στην Αμερική, στην Ομογένεια. Πήγε και εκείνος να παίξει, Είχε όνειρο να πάει στην Αμερική, γιατί όσοι γύριζαν από εκεί
του έλεγαν το τόσο το κάνανε τόσο. Ότι η Αμερική με τα ντόλαρς, με το ένα, με το άλλο. Ότι περπατάς και μαζεύεις δολάρια. Ναι, δεν είναι. Και του είχαν, ήθελε να πάει στην Αμερική. Πήγε λοιπόν να αντικαταστήσει το Μανώλη το Χιώτη, που ήταν τότε με τη Μέρι Λίντα. Πηγαίνοντας στην Αμερική, γιατί ήταν και τότε το ταξίδι για να πας, ήταν πολλές μέρες. Θυμάμαι που μας είχε πάει η μαμά μου με τη γιαγιά στον Πειραιά. Και ένα μεγάλο παπόρι έπαιρνε τον μπαμπά μου και μας κούναγε το μπουζούκι. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή να βλέπω, ας πούμε, το καράβι, ας πούμε, στον Πειραιά να φεύγει. Ήτανε... δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πήγε λοιπόν στην Αμερική και του είπε ο Χιώτης, εγώ φεύγω αύριο, όμως, Ραμπέτα, να ξέρεις ότι δεν είναι όπως σου τάπανε στην Αθήνα. Εδώ είναι να μαζεύεις λεφτά και να γυρίσεις στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Κάντε τη δουλειά σου και δρόμο. 6 μήνες θα καθότανε. Και του άφησε και όλη την οικοσυσκευή. Το μόνο που του είπε ο πατέρας μου ήταν ότι θέλω να πας να δεις τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και να τους πεις πως είναι εδώ τα πράγματα, μην τους αγχώσεις. Όχι, του λέει, Γιώργο, θα πάω. Πραγματικά, ήρθε ο Χιώτης, τον θυμάμαι, στο καμαράκι μας αυτό με την ξύλινη την πόρτα, μια ωραία προσωπικότητα, ωραία ντυμένο, με ένα σωρό τσάντες, πολλές τσάντες, δώρα, πολλά δώρα. Λέει στη μάνα μου, αυτά σας τα στέλνει ο Γιώργος. Και της έδωσα και λεφτά για την πρώτη ανάγκη, για τις πρώτες ανάγκες σας. Χαρά εμείς τα παιδάκια, όμως αυτά ο Χιώτης, και θέλω να το πω, τα είχε δώσει από τον εαυτό του. Γιατί ο πατέρας μου μόλις είχε πάει στην Αμερική, δεν είχε προφθάσει να δουλέψει και να πληρωθεί ώστε να στείλει στη μαμά μου χρήματα. Και όταν γύρισε από την Αμερική, του το είπε η μητέρα μου προς τιμήν του Χιώτη. Θυμάμαι τον πατέρα μου ότι όταν πέθανε ο Χιώτης, το κλάμα που έριξε, γιατί έλεγε ο μοναδικός άνθρωπος που μου στάθηκε τόσο ευαίσθητα και ήρθε στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου και από μόνος του να δώσει τα έξοδα, τα πρώτα έξοδα για τις πρώτες ανάγκες, ήταν ο Χιώτης. Μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Έτσι ήταν τότε οι παλιοί. Και ο πατέρας επέστρεψε λοιπόν πριν ο λήξει πατέρας μου, το εξάμηνο, ε? Στους 3 μήνες έφυγε, γιατί αλλιώς σας είπα, του τα είχαν περιγράψει και άλλα βρήκε. Εκεί τι βρήκε, δηλαδή, ρηξίματα επαγγελματικά, απειλές το βράδυ, πιστολιές και τέτοια. Ναι, έτσι, και τέτοια. Και δεν ήταν. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, αγχωνότανε πολύ. Αγχωνότανε. Το μοναδικό ταξίδι που πήγε χωρίς τη μητέρα μου ήταν αυτό. Όλα τα υπόλοιπα ταξίδια ήταν με τη μητέρα μου. Γιατί ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και δεν μπορούσε να διαχειριστεί το άγχος του και την ανασφάλειά του. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι μεγάλοι δημιουργοί έχουν και τις ανασφαλίες τους. Με τη μητέρα μου πατούσε γερά στα πόδια του και ένιωθε ασφαλής σε όλα. Του έστειλε λοιπόν η μητέρα μου, μας έβαλε σε ένα καναπέ, φώναξε ένα φωτογράφο, μια μεγάλη λάμπα εκεί πέρα και έβγαλε μια φωτογραφία, τη γιαγιά μου, την αδερφή του, εμάς και τη μητέρα. Και μία στο κρεβάτι που δεν υπήρχε. Στην κρεβατοκάμαρά τους. Και τις έστειλε στην Αμερική. Τρελάθηκε ο πατέρας μου. Τρελάθηκε και ήταν και εκρηκτικός και απρόβλεπτος. Και είπε, εδώ Αμερική δεν... Ρε Γιώργο, εδώ δεν σε χωράει άλλο η Αμερική. Μάζεψέ τα και φύγε. Η νοσταλγία. Και το είπε και στην συνεργάτηδά του. Και τα μαζέψανε και φύγανε. Και ήρθανε... Πολύ νωρίς τους περίμενε η μητέρα μου. Πολύ νωρίς. Είχα πάει τσαρκά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία σαλονικιά.
στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το μπαρδάρι ήταν η μαμά της, παππού προς παππού Σαλονικιά. Γίνεται μια μεγάλη συνάντηση του πατέρα με τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και θέλω να μου πείτε με δύο λόγια για το ιστορικό γλέντι που έγινε στο Φεστιβάλ Κανών. Εκεί στο κέρδισε ο Μανώλης ο Χατζηδάκης το βραβείο, πήρε το Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή». Ήταν η Μελίνα Μερκούριο, ο Φούντας, πολλοί. Και η μουσική ήταν του Μάνου Χατζηδάκη και πήρε το βραβείο. Έγινε ένα γλέντι όπου την τότε εποχή ήταν όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, όλο το πρες, όλοι οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες της τότε εποχής. Ο πατέρας μου έπαιξε τα παιδιά του Πειραιά σε όλες τις παραλλαγές, είτε Τσάμικο, είτε Καλαματιανό, είτε Χασάπικο, είτε Χασαποσέρβικο, γιατί είχε και την ικανότητα να βλέπει το κοινό, πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Ήταν πολύ επικοινωνιακός και ανάλογα με την ανταπόκριση του κοινού έκανε τα διάφορα τα δικά του. Μέχρι που το γλέντι τελείωσε στις 6 ώρα τα χαράματα. Κάτι απίθανο έτσι. Για την τότε εποχή που όλα τελειώνανε στις 11 και στις 12 το βράδυ. Και έτσι το πρωί πηγαίνοντας είδε στο ξενοδοχείο μαζεμένους φωτορεπόρτερ όλα αυτά. Κατάλαβε ο πατέρας μου ότι το βραβείο, το Όσκαρ το πήρε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι στο Ζαμπέτα χρωστάω τη μισή επιτυχία από τα παιδιά, τα παιδιά του Πειραιά. Ο μεγάλος ο Χατζηδάκης το είχε πει αυτό. Μάλιστα. Για τον πατέρα μου. Μετά γνωριμία με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Σταύρο Ξαρχάκο, βέβαια είχε ένα παράπονο που δεν του βάσαν το όνομα τότε, έτσι. Σολίστα, ας πούμε, Γιώργος Ζαμπέτας, ναι. Δεν έβαινε και η μητέρα πάτησε πόδι. Η μητέρα μου του είπε ότι δεν γίνεται να παίζεις σαν σολίστας και να μην γράφετε το όνομά σου. Και έτσι λοιπόν ακολούθησε πλέον τη σόλο καριέρα μόνος του. Πείτε μου το περιστατικό όταν βγήκε ο δίσκος. Όταν η γειτονιά των Αγγελών. Του είχε πει η μητέρα μου ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπει το όνομά σου. Πώς σε γνωρίζει ο κόσμος ότι παίζεις εκεί, σε αυτό το αριστούργημα. Και όταν, ας πούμε, τόσες εισαγωγές, τόσες μουσικές ιδέες, πρέπει να γνωριστείς. Και το όνομά σου, όπως σε βάζει ο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι να το απαιτήσεις. Όμως τότε δεν του έβαλε το όνομα. Και όταν πήρε η μητέρα μου το δίσκο στα χέρια της και είδε ότι δεν ήταν το όνομά του, εκεί έγινε χαμός. Στεναχωρήθηκε ο πατέρας μου και τελείωσε εκεί. Δεν ξανασυνεργαστείς, λέει. Όμως μετά από χρόνια... Ο δίσκος έμεινε ακέραιος. Μετά από χρόνια, αυτό πρέπει να το πω, ναι. Στη γειτονιά των Αγγέλων, έχει μπει το όνομα του πατέρα μου. Ναι, ναι. Εντάξει, και ο Μίκης και ο Ξαρχάκος τον επενούσαν το όνομα, πραγματικά. Όμως δεν... Στην αρχή όμως έκανε αγώνα, είχε πικρίες και στεναχώριες. Έτσι είναι σε αυτά τα επαγγέλματα συνήθως. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω όχι. Ότι ο χώρος της τέχνης είναι χώρος αγγέλων. Όχι, όχι. Όμως αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υποθεί. Μετά του έβαλε το όνομά του, αλλά δεν ζούσε για να το δει. Μάλιστα. Το είδα εγώ όμως. Κάτι είναι και αυτό. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, κυποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, 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 με κάνες μπαλάκι τέννις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα.
γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος, είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Τώρα έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Θέλω να μου πείτε με 2 λόγια το τρομερό αυτό τραγούδι, το «Ο Αράπης». Πώς γράφτηκε, πώς στήθηκε. Αυτό το τραγούδι, είχαν έρθει κάτι φωτογραφίες στο σπίτι μας από ένα μπουζουξί που δούλευε τότε ένα φίλο της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Κάτι φωτογραφίες με τους ηθαγενείς της Αφρικής. Και πέσανε στο... Της έδειξε στον πατέρα μου και λέει... Μα καλά, αυτοί έτσι κυκλοφορούν στην Αφρική. Λέει ο πατέρας μου, λέει ο... Έτσι ρε Γιώργο, του λέει, κυκλοφορούνε. Και λέει τότε του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Μωρέ, του λέει, δεν κάνουμε κι εμείς ένα τραγουδάκι με όλους αυτούς. Και γράψανε τον Αράπη. Αλλά στο κέντρο το τραγουδούσανε. Έχει κάνει, λέει, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, το γαρίφαλο σταυτί, είναι κάτι τέτοια. Δεν κάνουμε κι εμείς έναν Αράπη να σπάσουμε πλάκα. Και έτσι λοιπόν, κάνανε, δεν ήταν όπως μετά παρουσιάστηκε. Το έδωσε σε έναν που έπαιζε ακορντεόν να το τραγουδήσει, το είπε. Κάθε βράδυ όμως προσέθεταν και κάτι. Και κάτι και κάτι. Όπου μια μέρα αυτός ο ακορντεονίστας που τραγουδούσε κιόλας, λέει, Ζαμπέτα, δεν το λέω. Δεν το ξαναλέω αυτό το τραγούδι. Του είπε ο πατέρας μου ότι άμα δεν το πεις τώρα, δεν το ξαναπείς ποτέ. Λέει, δεν το ξαναλέω. Το μετάνιωσε μετά. Και έτσι λοιπόν άρχισε ο πατέρας μου να το λέει και ανάλογα με το κοινό που είχε από κάτω, προσέθεται λόγια. Και έβαζε λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και λίγο σκέρτσο και λίγο... Το έκανε πια σαν θεατρικό, να το πούμε. Και έτσι πήρε τη μορφή που εμείς την ξέρουμε πιο μετά. Στο φίλο μου, το Μανώλη το Μητσιά, με την ψυχή μου να κάνει τα μεγάλα σου ξέ. Μανώλη Μητσιάς, Γιώργος Ζαμπέτας. Αλλά και ο μοίρας έχει 6, λέω, ρε. Προχωρούμε λοιπόν, δεκαετία του 70, δεκαετία του 80, αρχίζει εκεί η ύφεση αυτού του είδους του τραγουδιού. Ο πατέρας πέφτει σε μια μελαγχολία γιατί δεν είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι δεν είναι? Ναι, εκείνη την εποχή... Είχαμε κυριαρχία του βεντετισμού, ναι, και του πολιτικού τραγουδιού. Αυτό βεβαίως τον άφησε στην άκρη, ε? Ναι, ναι. Όμως θα πω ότι εκείνο τον καιρό έκανε τα περισσότερα ταξίδια στην Ομογένεια. Γύρισε όλο τον κόσμο. Πήγε Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Σικάγο, Τορόντο, πήγε Αυστραλία, πήγε Τεχεράνη, πήγε, γύρισε όλο τον κόσμο, πήγε στην Κίνα. Γύρισε όλο τον κόσμο, στην Ομογένεια.
Κάθε τόσο είχε και από ένα ταξίδι, γιατί η ομογένεια τον λάτρεψε, τον αγάπησε και τον ήθελε πολύ. Γύρισε, σας λέω, όλο τον κόσμο εκείνο τον καιρό. Μετά βέβαια από το 84-85 που ξεκίνησε να έχει τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Από το κάπνισμα αυτό? Ναι, από το... Από το κάπνισμα. Ναι. Πολύ καφέδες και τσιγάρα και νύχτα. Μέχρι που φτάσαμε τώρα προς το τέλος, φτάνουμε στο νοσοκομείο Σωτηρία, Ναι, και πέθανε. Πέθανε φέτος, κλείνει τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Πέθανε 10 Μαρτίου το 1992. 30 χρόνια από το θάνατό του. Ειλικρινά μου λείπει πάρα πολύ. Όμως δεν υπάρχει μέρα, ώρα που να μην τους σκεφτώ όλους. Και ειδικά τον πατέρα μου. Ειλικρινά. Μου λείπει. Τα τελευταία του τραγούδια είναι τα 1000 περιστέρια και τα ερωτικά. Ναι. Ωραία τραγούδια. Και, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Με την επιθυμία του να τα πει ο φίλος μας ο Μανώλης Μητσιάς, έτσι. Έκανε και ένα δίσκο με το Μανώλης Μητσιάς, έκανε ένα δίσκο. Ναι, επιθυμία είχε. Όχι, πολύ ωραία τραγούδια ήταν τα τελευταία του. Και έχει και πολύ αδημοσίευτο, αταξίδευτα τραγούδια, αδημοσίευτο υλικό. Λες και καταλάβαινε, ειδικά το τελευταίο καιρό, καταλάβαινε και ήταν η δημιουργικότητά του, ήταν αστήρευτη. Αστήρευτη. Η έμπνευσή του. Λες και καταλάβαινε ότι θα φύγει. Βέβαια το είχε πει ότι εγώ, ας πούμε, μπαίνοντας στη Σωτηρία, η έξοδος μου θα είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρότι ο πατέρας είναι ατελείωτος και βλέπω ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει η φήμη του. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι πάρα φαινόμενο, πολύ. Έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Blue Sky. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Κατερίνα Ζαμπέτα, ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας και 1000 περιστέρια. Γεια σας.